σε μια ακόμη έκφραση θετικής διάθεσης και πολιτικής στήριξης για την πρωτογενή παραγωγή και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και κτηνοτρόφων, κατέληξε μια ακόμη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία προκλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος από την Λαϊκή Συσπήρωση. Στη συζήτηση που διήρκεσε περίπου 2 ώρες, παρουσιάστηκε ο χάρτης των προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή και στη χώρα και στην Ήπειρο. Χωρίς ωστόσο να προστεθούν νέα στοιχεία, αλλά ούτε και να κατατεθούν νέες προτάσεις. Η συζήτηση έτσι αφενός εμπεριείχε μια μεγάλη δόση κριτικής στους κυβερνητικούς χειρισμούς διαχρονικά για την αγροτική παραγωγή, παράθεση των παρεμβάσεων που έγιναν σε διάφορα επίπεδα από την Περιφερειακή Αρχή και τέλος παρεμβάσεις εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων και ομάδων που απλώς επιβεβαίωσαν τα υπάρχοντα προβλήματα. Χειροτροφία, πάει η αγελαδοτροφία. Έχουν ρημάξει τόσες καλλιέργειες. Και πραγματικά δεν είναι όλα αυτά που μας έρχονται και υλοποιούνται. Θα θέλαμε και από εσάς από την περιφέρεια να στελεχώσετε τις υπηρεσίες ακόμη καλύτερα. Ότι όλα τα προϊόντα εκτός από το ακτινίδιο που είπατε πάει καλά, γιατί ξεπατώθηκαν της Ιταλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Όχι γιατί υπάρχει προστασία. Μπορεί να τα προστατεύσει το κράτος. Δεν θέλει. Τα χρυσά κουτάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια απάτη. Συνέχισε με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε η επισφράγηση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επιβάλλει στους διήμερους τον δεκαπλασιασμό της φορολογίας στο τσίπουρο. Θα ξέρει ο κύριος Καχρημάνης, γιατί κόπτεται πολύ για τον πρωτογενή τομέα, ότι η φορολογία στο τσίπουρο ήταν 0,59 λεπτά το κιλό. Τώρα την πάνε 6 ευρώ. 10 κιλά γάλα που παράγω να πάρω ένα κιλό τυρί. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ζήτημα τέθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση και τον Γιώργο Πρέντζα για να ακολουθήσουν τοποθετήσεις από τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον Σπύρο Ριζόπουλο, τους Νίκο Ζήκο και Κώστα Νουτσόπουλο αντίστοιχα, αλλά και περιφερειακούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Από το 2005 μέχρι το 2016 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν από 833.684. Καταστράφηκαν αυτοί που είχαν κάτω από 100 στρέμματα και αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό αυτοί που είχαν 200 στρέμματα και πάνω, από 36% φτάσανε στο 56%. Που σημαίνει ότι είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση της παραγωγής γενικότερα στην αγροτοκτηνοτροφία από το 6 μέχρι το 15. Επίσης, το 15 που είναι μια χρονιά που καταγράφεται τελευταία βαθμός μεγάλης συγκέντρωσης, έχουμε αλλογή στα κριτήρια των επιδοτήσεων. Τι λένε αυτά, ότι αυτοί που έχουν κάτω από 150 στρέμματα δεν παίρνουν επιδοτήσεις, αλλά αυτοί που έχουν κάτω από 150 στρέμματα τις παίρνουν. Και όταν είπα ότι έγινε, είπαμε την έννοια ότι δεν θα κάτσω να κλείσω εγώ τις επιχειρήσεις, δεν είμαι εγώ που θα τις κλείσω στη Θεσσαλία. Αυτές τις 10 επιχειρήσεις που απάνω σε όλους τους άλλους δούλευαν εις βάρος τους, αλλά αν εφαρμοστούν οι νόμοι θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν είδα ποτέ να περάσει ως σύνθημα ότι το πρόστιμο στα ΠΟΠ των 15.000 και κρυφό μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Γιατί φέτα είναι προσωπικός καημός. Από εκεί και πέρα, εμένα με ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ο ρόλος μου σαν περιφέρεια. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μιλήσουμε, το βασικό μας ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικούς κτηνοτρόφους για να τους βοηθήσουμε να πάνε απέναντι στις βιομηχανίες. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη των κτηνοτροφικών πάρκων για τα οποία υπάρχουν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Στο πενταετές πλαίσιο που έχουμε, 1,9 δις εκ των οποίων 1 δις κάθε χρόνο είναι οι άμεσες ενισχύσεις. Οι άμεσες ενισχύσεις για όποιους δεν ξέρουν, δεν είναι σχετικοί με το αντικείμενο, είναι οι επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο κάθε χρόνο. Εδώ, να μου επιτρέψει ο εισηγητής να πω ένα άλλο στοιχείο. Δυστυχώς αυτές οι ενισχύσεις, όσο περνάει ο καιρός, γίνονται μεγαλύτερο κομμάτι των μικρών εκμεταλλεύσεων. Θα μπορέσουν αυτά τα νέα τα παιδιά να σταθούν στα πόδια τους και να παράγουν την επόμενη ημέρα, ή θα είναι ένα πρόγραμμα, γιατί ήμασταν και αντίθετοι στο πρόγραμμα αυτό που έχει βγει αγροτικής ανάπτυξης με το πριν πρώτης εγκατάστασης, γιατί τους δεσμεύει μόνο για 3 χρόνια. Παλιά τους δέσμευε για 10. Όχι, από άλλες περιοχές μας ζητούσαν τιμολόγια. Τι πληρώνει η Δαδόνη, πηγαίναν στους εμπόρους εκεί και διαπραγματεύονταν να πάρουν καλύτερες τιμές. Έφυγε η Δαδόνη, πάει. Έφυγε η Σβέκε το 10
Και πού πήγα τα αρνιά, 1,80, 2,20, 2,15. Και είδα την αγωνία τους να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν.